Χαίρετε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον βίο του Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, καθώς επίσης και για το μεγάλο θαύμα που του έκανε η υπεραγία Θεοτόκος. Ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπήρξε ο πιο διαπρεπής θεολόγος του 8ου αιώνα μετά Χριστόν, άφθαστος εκκλησιαστικός ποιητής και υμνογράφος, σοφός εκκλησιαστικός συγγραφέας οικουμενικός διδάσκαλος και αγωνιστής υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως. Γεννήθηκε το έτος 675 στην Δαμασκό, η οποία βρισκόταν στην κυριαρχία των Αράβων και ήταν η πρωτεύουσα του χαλιφάτου τους. Ο πατέρας του ήταν ο Σέργιος Μανσούρ, ο οποίος ήταν γενικός επίτροπος επί των υποθέσεων του χριστιανικού πληθυσμού. Ο Όσιος Ιωάννης από την παιδική του ηλικία διδάχθηκε τις μεγάλες αρετές της ελεημοσύνης και της φιλευσπλαχνίας από τον ίδιο τον πατέρα του, ο οποίος χρησιμοποιούσε τα χρήματά του για να εξαγοράζει χριστιανούς εχμαλώτους. Κάποια μέρα ο πατέρας του συνάντησε στην αγορά έναν δυστυχισμένο εχμάλωτο μοναχό, ο οποίο θρηνούσε απαρηγόρητα διότι εντό ολίγου επρόκειτο να πουληθεί ο δούλο. Τον λυπήθηκε, στάθηκε μπροστά του και τον ρώτησε, «Γιατί κλαις, αφού σαν μοναχός έχεις απαρνηθεί τον κόσμο». «Κλαίω», αποκρίθηκε εκείνος, «διότι κατέχω μεγάλη σοφία, την οποία ως δούλος δεν θα μπορέσω να την μεταδώσω σε άλλους». Ο εχμάλωτος αυτός ήταν ο Κοσμάς ο Καλαβρός, ο οποίος ήταν γνωστός για την μεγάλη του μόρφωση. Ο άρχοντας Σέργιος τον εξαγόρασε και τον προσέλαβε ως εκπαιδευτή των δύο παιδιών του, στα οποία ο Κοσμάς δίδαξε τα εγκύκλια μαθήματα, φιλοσοφία, θεολογία και μουσική. Έτσι λοιπόν και οι δύο αδελφοί, Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο αδελφός του Κοσμάς, απέκτησαν μεγάλη μόρφωση. Ο Ιωάννης ακολούθησε λαμπρή σταδιοδρομία στην δημόσια διοίκηση και μετά από τον θάνατο του πατέρα του, τον διαδέχθηκε στο υψηλό αξίωμα του πρωθυπουργού του χαλιφάτου. του. Όλη την ημέρα ήταν δοσμένος στα διοικητικά του καθήκοντα και το βράδυ, μιμούμενος τον πατέρα του, περιερχόταν την αγορά για να εξαγοράσει εχμαλώτους και να ελεήσει τους φτωχούς. Την εποχή εκείνη, στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης ανήλθε ο Λέων ο ο Ίσαυρος, ο οποίος ήταν και ο πρώτος οικονομάχος. Ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ως υπέρμαχος της Ορθοδόξου Πίστεως, του έστειλε πολλές επιστολές, υπερασπιζόμενος με αδειάσεις επιχειρήματα την τιμητική προσκύνηση των ιερών εικόνων. Ο αυτοκράτορ Λέων οργίστηκε και στράφηκε κατά του Ιωάννου με όπλο του την συκοφαντία. Βρήκε λοιπόν πλαστογράφους που πλαστογράφησαν την γραφή του Ιερού Δαμασκηνού και έστειλε μία επιστολή στον χαλίφη της Δαμασκού, την οποία δήθεν είχε γράψει ο Ιωάννης, στην οποία επιστολή καλούσε υποτίθεται τον αυτοκράτορα Λέοντα να έρθει από την Κωνσταντινούπολη να εκστρατεύσει εναντίον της Δαμασκού για να διώξει τον Χαλίφη και να απελευθερώσει δίθεν τους χριστιανούς. Έξαλλος τότε ο Χαλίφης μόλις πήρε αυτήν την δίθεν εμπιστευτική επιστολή, κάλεσε τον Ιωάννη να απολογηθεί. Ο Ιωάννης όμως του είπε ότι όλα αυτά ήσαν συκοφαντίες. Ο Χαλίφης όμως δεν πίστηκε. Καθίρεσε τον Ιωάννη από το αξίωμά του και διέταξε να του κόψουν το δεξί χέρι και να το κρεμάσουν στην πλατεία προς εκφοβισμό και παραδειγματισμό όλων όσων διαβλέπουν το χαλιφάτο. Πράγματι η διαταγή εκτελέστηκε και το ελεήμον χέρι του Ιωάννου κρεμάστηκε στην πλατεία της Δαμασκού. Το βράδυ ο Κοσμάς ήρθε στον χαλίφη και ζήτησε την άδεια να πάρει το κομμένο χέρι του Ιωάννου, πράγμα το οποίο και έγινε. Όταν το έφερε στο σπίτι το χέρι, ο Όσιο Ιωάννης το έβαλε πρόχειρα στην θέση του και όλη τη νύχτα ήταν γονατιστός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και προσευχόταν και ζητούσε από την υπεραγία Θεοτόκο να κάνει το θαύμα της και να αποκαταστήσει το κομμένο χέρι για να ντροπιαστεί ο σατανάς και να λάμψει η αλήθεια, πράγμα το οποίο και έγινε. Όταν διαπίστωσε ο Ιωάννης ότι το χέρι του είχε κολλήσει, ένωσε τα τρία δάχτυλά του και έκανε το σημείο του σταυρού προσέπεσε στην ιερή εικόνα της Παναγίας και με άπειρη ευγνωμοσύνη την ευχαριστούσε. Ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αφιέρωσε ένα σημαίνιο χέρι πάνω στην εικόνα της Θεοτόκου η ανάμνηση του μεγάλου θαύματος που του έκανε και από τότε η εικόνα αυτή ονομάστηκε Παναγία η Τριχερούσα. Το θαύμα αυτό διαδόθηκε αστραπιαία και έφτασε μέχρι τα αυτιά του Χαλίφη ο οποίος κάλεσε τον Ιωάννη να του πει τι ακριβώς έγινε. Όταν ο Ιωάννης του διηγήθηκε το θαύμα, ο Χαλίφης μετανιωμένος του ζήτησε συγνώμη και θέλησε να τον αποκαταστήσει στο παλαιό του αξίωμα, μα ο Ιωάννης είχε πάρει την δική του απόφαση και μαζί με τον θετό του αδελφό Κοσμά εγκαταλείπουν την Δαμασκό και έρχονται στους αγίου Τόπους. Εκεί πήγαν στην λάβρα του Αγίου Σάβα του Υγιασμένου και υποτάχθηκαν στον γέροντα Αβέρκιο, ο οποίος, αν και ήταν έμπειρος στους ασκητικούς αγώνες, όμως ήταν τραχής και απέδευτος. Ο γέροντας μόλις έμαθε ποιος ήταν ο υποτακτικός του Ιωάννης, του απογόρευσε κάθε δραστηριότητα που θα του θύμιζε το ένδοξο παρελθόν του, φιλοσοφία, επιστήμες, ποίηση, υμνοδία και συγγραφή τον πρόσταξε να αφιερωθεί στα πιο ταπεινά διακονήματα, ώστε να αποβάλει κάθε τι το κοσμικό. Μάλιστα για να τον ταπεινώσει τον έβαλε να καθαρίζει τα αποχωρητήρια της Μονής. Η υπεραγία Θεοτόκος όμως δεν τον θέλησε στην αφάνεια, γι' αυτό και εμφανίστηκε στον ύπνο του γέροντα Αβερκίου και του υπέδειξε να αφήσει τον Ιωάννη να συνθέτει ύμνους και να γράφει ψυχοφελή συγγράμματα. Από τότε ο Ιωάννης με την έμπνευση του Παναγίου Πνεύματος συνέθεσε πολλούς ύμνους, αλλά και θεολογικούς στοχασμούς των πατέρων της Εκκλησίας, χωρίς να πάυσει να αγωνίζεται κατά των οικονομάχων, μέχρι που ένα πρωινό ο Όρθρου βαθέως, όταν πήγε να ψάλει το τροπάριο, ορθρίσομεν Όρθρου Βαθέος, και αντί μύρου των ύμνων προσίσομεν το δεσπότη, Αμέσως τότε σε ηλικία εκατό ετών ψάλλοντας, ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.